Η απόφαση είναι μία αλλαγή ζωής. Μία αλλαγή από τη συνήθεια, από τα δεδομένα. Και ένα περπάτημα προς αυτό που είναι για μένα. Μέχρι σήμερα οι αποφάσεις στον άνθρωπο συνέβαιναν μέσα από το συμφέρον και την προσδοκία. Δύο ποιότητες νοητικές και σε βάθος χρόνου ανθρώπινες. Έτσι αποφάσισε ο νους αντί για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κρατούσε μόνο το φόβο της επιλογής. Έτσι η ενέργεια που χρειαζόταν να περάσει μέσα από τον άνθρωπο για να φτάσει στο ψυχικό του επίπεδο είχε το συμφέρον και την προσδοκία. Έτσι κατασκευάστηκε και η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι μία ποιότητα ζωής του ανθρώπου ανούμενος την επιλογή και την απόφαση. Μην βλέποντας ο άνθρωπος τη θλίψη εναντιώθηκε και το έκανε κατάθλιψη. Μη βλέποντας ο άνθρωπος τις επιλογές του, αρνιόταν την απόφαση, και η απόφαση συνέβαινε ανάλογα με αυτές τις δύο ενέργειες, του συμφέροντος και της προσδοκίας. Έτσι αυτή η διαδρομή έγινε δεδομένη για τον άνθρωπο. Μη βλέποντας ο άνθρωπος μέσα από την νόησή του τη διαδρομή που χρειαζόταν να διανύσει. Η απόφαση παίρνει ενέργεια μόνο από την νόηση του ανθρώπου. Όμως, νοώντας την νόηση εγκλωβισμένη, έτσι ερχόταν η ενέργεια μέσα από το νου. Οι αποφάσεις υπήρχαν για τον άνθρωπο, μόνο που δεν υπήρχαν για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η απόφαση είναι μία αλλαγή από αυτό που είμαι σε μία άλλη φάση της ζωής. Κάθε απόφαση σου αλλάζει και ένα σκαλοπάτι. Και όταν διανύσεις πολλά σκαλοπάτια, τότε θα αλλάζεις και το επίπεδο σου.
από την ενέργεια του θέλω έρχεται η μία επιλογή. Από την ενέργεια της αγάπης έρχεται η άλλη επιλογή. Από την ενέργεια του θέλω έχεις τη δυνατότητα της άρνησης. Από την ενέργεια της αγάπης έχεις τη δυνατότητα της θετικότητας για σένα. Έτσι ότι είναι για σένα, το έχει κατακτήσει ο νους. Ό,τι είναι λογικό και απτό, το έχεις αρνηθεί εσύ. Συνέδεσαι αυτό που νοείς, αυτό που βλέπεις, αυτό που εκφράζεις, αυτό που διαπραγματεύεσαι, αυτό που επιλέγεις. Και αποφάσισε εσύ για σένα. Δρόμος της απόφασης έχει το φόβο της επιλογής, το φόβο του θέλω και το φόβο του λάθους. Έτσι βλέποντας αυτούς τους τρεις φόβους, μέσα εκεί ανακαλύπτεις τη δική σου ανυπαρξία. Μέσα και ανακαλύπτεις ποιος σου έβαλε αυτά τα εμπόδια για να μην υπάρχεις. Ποιος σου έβαλε τα πρέπει, τα γιατί και τα διότι. Ποιος σου έβαλε την υπόθεση, την αντίδραση. Αντί για τη δράση. Έτσι μέσα εκεί βλέπεις τον πραγματικό σου εαυτό. Εγώ τα έβαλα. Εγώ τα ζω. Εγώ τα διαφυλάσσω. Έτσι επιτρέπω την επιλογή της αγάπης να την κρατάει εγκλωβισμένη ο νους. Την απόφαση που είναι για μένα να την παίρνει ο νους. Το γνώριμο που είναι για μένα να παραμένει κλειστό. Το είναι που είναι για μένα να είναι άδειο και η ζωή που είναι για μένα περιστασιακή επειδή πρέπει να ζω κάτω από τις αποφάσεις του νου. Έτσι, βάλτε στο δρόμο σας τη συνήθεια, τα πρέπει και τα δεδομένα. Δέστε αυτό το πουγγί και βάλτε το στην πλευρά του θέλω. Εάν τα θέλεις,
Κράτησέ τα και συνέχισε να ζεις χωρίς αποφάσεις. Όταν όμως δεν τα θέλεις, τότε μπες μέσα στις επιλογές σου, δες τι θέλεις και κάνε την πράξη για σένα. Βάλε στον δρόμο σου την αγάπη, την ύπαρξη και την αίσθηση. Δες αν φοβάσαι, αν μπορείς να επιλέξεις και αν έχεις απόφαση στη στιγμή για αυτό που γνωρίζεις. Αν και εφόσον το νιώσεις, τότε είσαι στο δρόμο σου, ένας άνθρωπος υπαρκτός με επιλογή και απόφαση. Ό,τι δικαιολογία έβαλες, κάντε την αλήθεια. Ό,τι άρνηση έβαλες, κάντε θετικότητα. Και ό,τι απόφαση δεν είδες, δες την, επέλεξε και αποφάσισε. Να γνωρίζεις ότι με επιλογή και απόφαση κατεβαίνεις στη γη. Με επιλογή και απόφαση επιστρέφεις. Με επιλογή και απόφαση χάνεις το δρόμο σου. Με επιλογή και απόφαση και στην ψυχή σου. Με επιλογή και απόφαση ζεις σε όποιον πλανήτη θέλεις. Αναγνώρισε ότι είσαι μία θεϊκή ενέργεια με ανθρώπινη υπόσταση και ψυχικό σθένος. Εγώ είμαι Μανουηλίδου Χριστίνα. Σας είπα ό,τι είδα και ό,τι άκουσα. Καθάρισα την διαδρομή της ανθρώπινης φύσης. Έδωσα την επιλογή της άρνησης και της θετικότητας από το δεδομένο στην πραγματοποίηση. Και λέγω τούτο στους ανθρώπους. Ό,τι επιλέξεις και ό,τι αποφασίσεις για να ζήσεις, αποδέξου το.
Και έτσι θα δεις μέσα την αποδοχή ότι είναι για σένα. Στο επόμενο βήμα, η απόφαση για εσένα θα έχει υπόσταση. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνω. Χρειάζεται να δείτε ως άνθρωποι αρνούμενοι την απόφαση μπαίνετε στη λήψη και στο θυμό. Έτσι μέσα από το θυμό οι αποφάσεις είναι ενάντια του δρόμου σας. Μέσα από την αυτολύπηση οι αποφάσεις είναι ανύπαρκτες. Η διαδρομή θέλει νόηση και γνώριμο. Αυτά από μένα.